Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Σήμερα θα ανοίξουμε το Z-Box του Αυγούστου, το αγγλικό συνδρομητικό κουτί που έρχεται στην Ελλάδα με κάπου στα 24-25 ευρώ. Ανάλογα, ναι, δεν έχουν το ίδιο, έχετε να τραβήξουν και 23, έχετε να τραβήξουν και 25. Δεν ξέρω, ίσως παίζει με διαφορά λίρα σε ευρώ αυτό. Να πούμε ότι το Z-Box είναι το αγγλικό συνδρομητικό κουτί που ανοίξει στον ίδιο όμιλο με το Magic Box και το Poppin' Box και αρκετές φορές τυχαίνει να βγάλουμε ίδια ή πανομοιότυπα αντικείμενα με Magic Box και αυτό είναι λίγο κακό. Εντάξει, όμως έχει αποδειχθεί αρκετές φορές έχει αποδειχθεί πολύ καλό και αυτή τη φορά είναι και αρκετά βαρύ, έτσι μου φαίνεται. Θα δούμε, πάμε να δούμε όμως τι παίζει. Έχουμε δει και πολύ άσχημα Z-Box, πέρα από ότι έχουμε δει και πολύ καλά Z-Box. Το τελευταίο, αν θυμάμαι καλά, το προηγούμενο ήταν αρκετά καλό. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε εδώ σιγά σιγά, να δούμε τι παίζει μέσα. Z-Box, Z-Box από τη Ζάβη. Και γενικά και η Ζάβη έχει και πολύ πράγμα και σε πόπι αυτά. Το πρώτο αντικείμενο είναι ένα μάτσο AirPlus για να μην χτυπηθούν τα αντικείμενά μας μέσα. Καλό αυτό. Έχει τύχει όπως έχω ξαναπεί να παραλάβουμε και χτυπημένα κουτιά με χτυπημένα αντικείμενα μέσα. Ξεκινάμε με το μπλουζάκι. Το οποίο μπλουζάκι. Το μπλουζάκι είναι ET. Ναι, ρε φίλε. The extraterrestrial, πάρα πολύ ωραίο και πρέπει να είναι και licensed. Όχι, το μπλουζάκι είναι πάρα πολύ ωραίο. Αγαπημένο ET από μικρά παιδιά το βλέπαμε. ET, The Extraterrestrial, από τα πιο ωραία μπλουζάκια που έχουμε βγάλει ειδικά από Z-Box. Τι λες τώρα, και η στάβα του πάρα πολύ ωραία όπως φαίνεται. Το φεγγάρι πίσω, ET με τον Elliot, ξέρω εγώ, πάνω στο ποδήλατο, πάρα πολύ ωραίο. Και μέσα αυτό που λέμε ότι παίζει να είναι licensed. Όχι, παίζει βασικά γιατί βλέπω εδώ γράφει, ναι, πρέπει να είναι licensed, Universal και αυτά. Είναι licensed, τώρα δεν ξέρω αν είναι licensed από κάποια συγκεκριμένη εταιρεία, απλά να έχουν κάποιες άδειες ή ζάβη, ξέρω εγώ, και βγάζει τα μπλουζάκια. Αλλά ένα πάρα πολύ ωραίο μπλουζάκι. Μπράβο, έχουμε καιρό να βγάλουμε έτσι ωραίο μπλουζάκι σε κάποια από αυτά, η Z-Box ή η Magic Box. Σήμερα μου άρεσε πάρα πολύ το μπλουζάκι. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τη νέα μεθοδολογία που βγάζουμε έτσι πιο κρυφά, κλειστά, ξέρω εγώ, τα κουτιά. Πιάνω το νόμισμα. Τι έχουμε εδώ? Α, όχι, δεν είναι το νόμισμα. Είναι ένα μπρελόκ της ασπίδας του Captain America. Ένα μπρελόκ Captain America. Και αυτό πιστεύω θα ανοίγει εύκολα. Δεν νομίζω να θέλει κόψιμο. Γιατί αν θέλει κόψιμο, βαριά να κόψω τη συσκευασία. Ένα ωραίο μπρελοκάκι. Εδώ έχουμε την ασπίδα Captain America Multi-Tool και... Α, μέσα πρέπει να έχει κι άλλα, ρε, σε Multi-Tool. Ναι. 4-1 Multi-Tool. Πες μου ότι ανοίγει εύκολα αυτό. Όσο και να το προσπάθησα, δεν ανοίγει εύκολα, οπότε το έκοψα λίγο εδώ πέρα. Ελπίζω τουλάχιστον έτσι να βγει. Έκανα δύο κοψίματα έτσι εδώ πάνω. Αν βάλω το χέρι, ας πούμε, μέσα και μπορέσουμε να το βγάλουμε έτσι, να μην την κόψουμε τελείως, τουλάχιστον να είναι έτσι. Έλα, πες μου ότι θα βγεις. Ναι, έλα, πέσε. Ναι, κάτι κάναμε τώρα. Νομίζω τουλάχιστον. Ναι, τώρα θα το βγάλουμε. Τώρα θα βγεις, δεν τη γλιτώνεις. Το και φαίνεται ωραίο. Φαίνεται πάρα πολύ ωραίο, βαρύ. Η ασπίδα του Captain America, η οποία είναι εντάξει και μπρελόκ εννοείται. Και πίσω μας γράφει Παλαντόν και αυτά. Τις Παλαντόν, γενικά η Παλαντόν τα συνηθίζει αυτά. Όπως είχαμε δει και τις προάλλες στο Woodbox, το Multi-Tool του Batman που είχε. Λοιπόν, τι έχουμε μέσα εδώ. Για να δούμε τι θα δούμε. Εδώ έχουμε... αυτό είναι ψαλιδάκι. Ναι, αυτό είναι ψαλιδάκι. Έχουμε ένα μικρό ψαλιδάκι. Το οποίο, εντάξει, τα κόβει λογικά. Γιατί όχι. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο μας έχει μέσα. Όσο αυτά θέλουν λίγο νύχελ, εντάξει, για να τα βγάζεις. Αυτό εδώ, γιατί να είναι. Τι μας λέει μέσα τα εργαλεία, θέλω να δω λίγο. Εδώ, flathead screwdriver. Α, έχουμε κατσαβίδι δηλαδή. Ναι, bottle opener. Αυτό είναι bottle opener, ναι, εσύ. Crosshead και scissors. Μάλιστα, οπότε έχουμε εδώ αυτό που πρέπει να είναι το ανοιχτήρι μπουκαλιού ή το κατσαβίδι. Αυτό θα μπορούσε να είναι και το κατσαβίδι. Flathead όπως μας το λέει. Το ψαλιδάκι έχει πλάκα εδώ πέρα, ρε φίλε. Και θα κόβει, ναι, λίγο φαίνεται να κόβει. Άμα ανοίξουμε και τα υπόλοιπα να δούμε έτσι τι παίζει. Εδώ είναι, ναι, εδώ είναι θερμοκατσάβιδο. Εδώ είναι θερμοκατσάβιδο. Όπως μπορείτε να δείτε. Και ένα χρήσιμο αντικείμενο. Και ωραίο και χρήσιμο. Τώρα αλλιώς μας τα δείχνει λίγο εδώ. Α, δίπλα βασικά αυτό πρέπει να είναι το bottle opener. Ναι, αυτό και αυτό εδώ το ίσια βίδα. Γιατί μοιάζουν πολύ αυτά τα δύο. Ωραίο. Ένα ωραίο αντικείμενο. Δηλαδή έχεις αυτό μαζί σου και έχεις όλα αυτά τα κλειδιά. Ψαλίδι, δύο κατσαβίδια και ανοιχτήρι μπουκαλιού. Τώρα το ψαλίδι δεν ξέρω κατά πόσο θα χρειαστεί και τα κατσαβίδια. Το ανοιχτήρι μπουκαλιού και το ψαλίδι. Βασικά τα κατσαβίδια κατά πόσο θα χρειαστούν. Ναι, και το ψαλίδι γιατί είναι ωραίο.
Έχει έτσι και το τσούστα του. Ψαλίδι φαίνεται πάρα πολύ γαμάτο. Κοιτάξτε εδώ. Τι λες τώρα. Ωραίο, ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο αντικείμενο. Το οποίο εντάξει, ήθελα να το ανοίξω παρόλο που yeah, ξέρετε δεν μου αρέσει να ανοίγω να σκίζω τις συσκευασίες που θέλουν σκίσιμο. Αλλά αυτό ήθελα να την ανοίξω να δω τι παίζει. Και βασικά, ας μην το βάλουμε συσκευασία, ας το αφήσουμε έτσι προς το παρόν. Πάμε να δούμε τι μας επιφυλάσσει άλλο αυτό το κουτί. Έχουμε εδώ το περιοδικό, λογικά είναι αυτό. Εδώ είναι το περιοδικάκι, το οποίο είναι ένα blockbuster σε αυτό το θεματολογία αυτού του μήνα. Τον επόμενο μήνα είναι Monsters. Τέρα εδώ. Εντάξει, τον επόμενο μήνα και επίσης ενδιαφέρον θέμα φαίνεται. Γιατί στα τελευταία δύο κουτιά νομίζω δεν είχε περιοδικό και είχα χαλαστεί πάρα πολύ. Έπεφτε και η αξία του κουτιού βεβαίως. Λοιπόν, έχουμε εδώ το. Πώς το λένε το νομισματάκι. Α, σαγόνια του Καρχαρία, Τζος. Από τα σαγόνια του Καρχαρία. Πάρα πολύ ωραίο. Ωραίο νομισματάκι από ωραία και κλασική ταινία με Καρχαρίες. Από τις καλύτερες ταινίες ακόμα και σήμερα που έγινε με Καρχαρίες. Καταβλέπαμε το Σάββατο, είδα το Μεγαλόντοντα με τον Jason Statham στο σινεμά. Ωραίος και ο Statham. Ωραίος έτσι. Γενικά ο Jason Statham μου αρέσει αρκετά. Και σαν ταινία είχε πλάκα. Όχι και η καλύτερη ταινία με Καρχαρίες που έχω δει. Είχε και λίγο την υπερβολή το Statham, έτσι πήγαινε ο Statham εκεί να πούμε. Εντάξει, μην σας κάνω και πολύ spoil, αλλά καλούτσικη ήταν, τίμια ταινία. Καλούτσικα εφέ και αυτά. Είναι κάποιος όποιος τους αρέσουν έτσι ταινίες με Καρχαρίες που εμένα μου αρέσουν, θα ευχαριστηθείτε την ταινία. Έχουμε εδώ Τζος, εδώ πρέπει να είναι το 5-18, αν διάβασα καλά. Το 9-16. Καμία σχέση. Εντάξει. Με έναν Καρχαρία μπροστά και τα δόντια του Καρχαρία γύρω-γύρω και πίσω εκεί ο φάρος εκεί που ήταν. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία νομίζω. Γενικά το νομίζω μετά τώρα κάνει πάρα πολύ ωραία. Amity Island welcomes you. Α, από το Amity Island εκεί που γινόταν, δεν το θυμόμουν αυτό ότι εκεί τέλος πάντων διαδραματιζόταν η ταινία ή οι ταινίες. Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίσουμε. Έχουμε ένα μεγάλο αντικείμενο και βαρύ. Κούπα. Κούπα. Κούπα του Batman κιόλας η οποία αλλάζει και ναι, είναι και hit activated mag όπως μας λέει. Εντάξει. Με θερμικές αυτές που με θερμικό μελάνι, όπως θα το πούμε αυτό που αλλάζει από την GBI που αλλάζει μόλις βάλεις ζεστό ας πούμε εδώ στην κούπα θα εμφανιστούν εδώ οι ουρανοξύστες και αυτά θα γίνει δηλαδή κάπως έτσι. Καλό, γιατί όχι, αρκετά καλό, πάμε να τη δούμε λιγάκι και σε ωραίο κουτάκι φαίνεται. Όχι ότι έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα με αυτές τις κούπες. Εδώ η ποιότητα δεν είναι και τόσο τούμπανη σε σχέση με άλλες κούπες έτσι. Γιατί εδώ φαίνεται αρκετά το ανάγλυφο άμα δείτε των κτηρίων και αυτά. Στην ουσία φαίνονται αρκετά ποια θα αλλάξουν. Στην αρχή είναι έτσι ο Batman και μετά βλέπετε τα κτίρια πίσω που θα αλλάξουν. Εδώ που θα εμφανιστεί το σήμα του Batman. Γιατί όχι όμως. Μια πάρα πολύ ωραία κουπίτσα από την GBI. Γνωστή εταιρεία και η GBI, έχω αφήσει αρκετές της GBI. Είτε αγορασμένες από μένα, είτε κάποιες που μου είχαν πάρει δώρο. Και νομίζω και προστατευτικά σαν καδράκια έχω νομίζω τη GBI. Είναι ωραία εταιρεία, την αφήσει και με τέτοια. Συνεχίζουμε, πάμε παρακάτω. Έχουμε. Τι είναι αυτό? Α, gadget stickers. Gadget decals όπως μας το λέει, ναι. Ωραίο. Έχουμε μόνο αυτά τα αυτοκόλλητα. Ναι, αρκετά καλό. Αυτοκόλλητα που μπορείς να κολλήσεις πάνω σε laptop, σε tablet, τι ξέρω εγώ γενικά οπουδήποτε. Avengers και. Από το Avengers Infinity War είναι συγκεκριμένα αυτά. Πάρα πολύ ωραία. Και έχουμε εδώ και το Infinity Gauntlet και το Thanos και όλους τους ήρωες, τους χαρακτήρες. Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω μπορούμε να ανοίξουμε λίγο αυτή την καρτέλα. Να δούμε λίγο καλύτερα τα αυτοκολλητάκια μας θέλω. Έτσι έχω περιέργεια να τα δω πώς είναι. Αφού βγάλαμε έτσι την ταινία που είχε εδώ, μπορούμε να τα δούμε νομίζω. Αυτά είναι και τις Παλαντών. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ας το αφήσουμε αυτό προς το παρόν στην άκρη. Θέλω να τα δω έτσι λίγο μέσα πώς είναι. Και ίσως ήρθε η ώρα να χρησιμοποιήσουμε κανένα πάνω στο λαπτοπάκι, ξέρω εγώ γιατί όχι. Και στο κινητό ακόμα βλέπω εδώ τα κουμπώνεις άμα θες. Λοιπόν, έχουμε στην πρώτη καρτέλα Γαμόρα, Θάνο και ωραία, κάποια ωραία του Θάνο, τον Dr. Strange, πάρα πολύ ωραία, Infinity War και τα σχετικά. Εδώ έχουμε Drax, Groot, Iron Man, Drax λέω βασικά, Star-Lord έχουμε, Groot έχουμε, Iron Man, Rocket, Hulk, πάλι ακόμα ένα Θάνο. Το σήμα των Avengers, πάρα πολύ ωραία. Εδώ έχουμε. Τι έχουμε? Αυτό ωραίο αυτοκόλλητο. The Children of Thanos, τα παιδιά του Thanos, το οποίο πρέπει να ήταν το Black Order. Εδώ έχουμε το A των Avengers πάλι. War, Avengers Infinity War. Και εδώ είναι τα πιο γενικά αυτοκόλλητα. Όπου έχει το Black Order από τη μία που λέει The Children of Thanos και από την άλλη έχει το σήμα των Avengers. Όπου είναι και οι περισσότεροι, ή έστω είναι αρκετοί. Και δύο κιόλας από αυτά.
Ωραία, ωραία. Avengers Infinity War και τα σχετικά. Ω, και εδώ τα σήματα, ναι, αυτό νομίζω ότι είναι το πιο ωραίο. Νομίζω ότι αυτά είναι τα πιο ωραία. Skyward δεν έχει σήμα, εντάξει, έχει την ίδια. Αλλά πολύ ωραία. Και μια σειρά από αυτά θα ήταν ωραία αυτά για τα τουαζάκια. Έτσι, ξέρω εγώ κάπου, γιατί όχι. Σήμα του Iron Man, σήμα του Thor, το σήμα των, το σήμα του Spider-Man, το σήμα του Hulk, το σήμα των Avengers πάνω, Black Panther. Εδώ πρέπει να είναι το σήμα. Καλά, αυτή πρέπει να είναι η Nova Prime, το έλεγε εκεί, αλλά μετά νομίζω το καλλιεργήσανε και οι Guardians of the Galaxy. Ωραία, ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Βασικά αυτό πρέπει να είναι το Captain America και αυτό το Winter Soldier. Παίζει. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία αυτά τα αυτοκόλλητα. Έτσι, δεν έχω ξαναβγάλει μάλλον. Έχω ξαναλάβει έτσι gadget stickers ή gadget decals, αλλά δεν το έχω ξανανοίξει. Τώρα με έπεισε αρκετά η θεματολογία. Και έχουμε άλλο αντικείμενο. Νομίζω όχι. Α, όχι, βασικά έχουμε ένα φυσάκι το οποίο ήταν τελείως άκρη και δεν το πιάσαμε το χέρι μου. Έχουμε ένα φυσάκι το οποίο πάμε να δούμε τι θεματολογία είναι. Λογικά ένα φυσάκι, ναι, όχι φυσάκι φαίνεται. Οπ. Τώρα θα μπορέσει να βγει, ναι, θα μπορέσει να βγει. Να το ξανακρατήσω το σακουλάκι για να το ξαναβάλω έτσι μέσα, γι' αυτό το βγάζω και προσεκτικά. Και έχουμε εδώ, ο Harry Potter, ο Expecto Patronum, το ξόρο και το προστάτη. Πάρα πολύ ωραία φυσάκι. Πάρα πολύ ωραία φυσάκι. Και όλα τα θέματα δικαιολογημένα νομίζω, γιατί μας λέει Blockbusters. Και έχουμε εδώ Blockbuster, να, εδώ το Harry Potter. Το ξόρο και το προστάτη. Αυτός νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο προστάτης του Χαρή. Το ελάφι. Ή κάτι, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Νομίζω ήταν ο προστάτης του Χαρή αυτός. Ή κάποιος άλλος που το είχε στείλει ή κάτι τέτοιο. Πάρα πολύ ωραία φυσάκι. Και αυτό το φυσάκι εννοείται και αυτό από τη GBI. Πώς μας γράφει εδώ κάτω. Πάρα πολύ ωραία φυσάκι. Ωραίο, ωραίο. Και αυτά τώρα όντως ήταν αυτά. Όντως μας, δηλαδή αυτό που λέμε Blockbuster δικαιολογείται, γιατί έχουμε Infinity War, Harry Potter, Captain America, εντάξει, Josh, τις αγώνια του Καρχαρία, η Batman, η κούπα μας, τι άλλο, αχαιρίτη μπλούζα, πάρα πολύ ωραίο. Ένα πάρα πολύ γαμάτο κουτί που σίγουρα δικαιολογεί τη θεματολογία του. Αυτά λοιπόν, τώρα να κάνουμε μια εκτίμηση πριν πάμε να δούμε το περιοδικάκι. Βασικά να δούμε το περιοδικάκι, γιατί μέσα εδώ δεν μας γράφει μέσα. Ας δούμε πρώτα το περιοδικάκι και μετά να κάνουμε μια εκτίμηση. Τζος, και εδώ εντάξει, έχουμε διάσημα Blockbusters. Ξεκινάει με τα σαγόνια του Καρχαρία, μετά έχουμε το Alien. Γενικά εδώ είναι και τα περιεχόμενα του κουτιού. Του κουτιού, τα περιεχόμενα του Z-Box Magazine, μάλλον, το οποίο είναι στις 5 λίρες. Φωτογραφίες από παλιότερο Z-Box, από τους Z-Boxers, πάρα πολύ. Ρε! Α, μα αυτή είναι η δικιά μας φωτογραφία. Ναι, βάλανε δικιά μας φωτογραφία. Αυτή είναι η δικιά μας φωτογραφία από το Instagram, κάτω. Πάρα πολύ ωραία. Είναι η πρώτη φορά που βάζουν δικιά μου φωτογραφία, γενικά σε κουτί. Αυτό ήταν το προηγούμενο Z-Box, το πιο προηγούμενο. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα ποιο Z-Box ήταν. Α, είτε ρε, βάλανε και δικιά μας φωτογραφία. Ωραία, ωραία. Αυτή εδώ κάτω-κάτω που σας βγάζω στο Instagram, όσοι με ακολουθούν στο Instagram, ας πούμε. Ωραία φαίνεται στο περιοδικάκι. Τώρα χάρηκα λίγο, μ' άρεσε. Την είδα πρώτα στην τηλεόραση που καθρεφτίζεται εκεί και μετά το είδα εγώ. Ωραία, ωραία, πάρα πολύ ωραία. Μας βάλανε και στο κουτί τους. Εδώ φωτογραφίες από το MCM, το London MCM Comic Con. Πάρα πολύ ωραία. Το γενικά η Ζάβη, το Z-Box είναι εκεί, ακολουθάει αυτά τα Comic Con και αυτά. Εδώ έχουμε κάποιους cosplayers από ό,τι βλέπω. Blockbuster Aliens, πάρα πολύ ωραίο. Το Bronze, District 9. Το District 9 ήταν λίγο μαλακίτσα. Station και Ewoks, πάρα πολύ ωραία, και τα Xenomorph από το Alien, πάρα πολύ ωραία. Το District 9 ήταν περίεργο γενικά στα ταινία, δεν με είχε αρέσει ιδιαίτερα. Αλλά εντάξει, ξεκινάει με τον Extraterrestrial, τον E.T. κορυφαίος του 1982 και τα Alien ακόμη πιο πίσω, είναι 1979. Πίσω έχουμε τα Ewoks μάλλον και το Station, μην λέτε, αυτό το ξέρω. Το 91 τι ακριβώς είναι. Welcome to the VIP Club. Ναι, μπαίνεις σε αυτό το VIP Club, ας πούμε, και έχεις 10% έκπτωση σε, ξέρω εγώ, εντάξει. Δεν είναι και κάτι σπουδαίο. Πάμε να δούμε εδώ στα αντικείμενα που μας έχει. Ναι, δεν είχε να τύχεις κάτι διαφορετικό. Εμείς αυτά που τύχαμε ήταν κομπλέ. Εκτός από το νόμισμα, μπορούσαμε να τύχουμε το χρυσό νόμισμα. Εντάξει, τύχαμε το ασημένιο, δεν πειράζει. Να το βρούμε και το χρυσό. Πάρα πολύ ωραία, σαγόνια του Καρχαρία. Ένα αρθράκι έτσι, Who's not afraid of sharks. Καλά, ναι, σίγουρα ποιος δεν φοβάται τους καρχαρίες. Γενικά έτσι ωραίο το Z-Box Magazine, γιατί έχει ενδιαφέροντα αρθράκια έτσι και τέτοια σε σχέση με άλλα περιοδικά. Jaws 2, Jaws 3. Και το Jaws 3 ήταν 3D και καλά, το 3D του τότε που είχε τα γυαλιά τα πράσινα με τα μπλε. Τα πράσινα με τα κόκκινα με το μπλε.
World Search, έχουμε εδώ, μάλιστα, ένα σταυρολεξάκι γιατί όχι, the correct order to match all of the MCU. Ένα τέσμα top 19 films. Α, να τα βάζεις με τη σωστή σειρά. Α, όχι. Η σωστή σειρά να τα δεις. Α, μάλιστα, αυτό πάρα πολύ ωραίο άρθρο. Αυτό πρέπει να είναι το πιο χρήσιμο άρθρο που έχω βρει μέχρι στιγμής σε Zbox Magazine. Και γενικά μην σου πω σε περιοδικό. Η σωστή σειρά ποια πρέπει να είναι. Γιατί όχι. Δεν ξέρω το Incredible Hulk γιατί το έχει εκεί. Δηλαδή το Incredible Hulk το έχει στη θέση 4. Όπου αν θυμάμαι καλά στο post credit του Incredible Hulk που φαίνεται ο Stark που μιλάνε εκεί με τον πώς τον έκανε τον άλλο στρατηγό εκεί πέρα, τι σχατά ήταν που μιλήσανε και κάτι πρέπει να κάνουν με αυτόν και αυτά. Νομίζω ότι ο Stark εκεί δεν είχε το τόξο τέλος πάντων, δεν είχε αυτό εδώ πέρα, δεν φαίνονταν. Εντάξει, μπορεί να πεις δεν φαίνονταν, αλλά ίσως αυτό εκεί βρεθήκανε πριν γίνει ο Tony Stark Iron Man. Οπότε παίζει να είναι λίγο μαλακή αυτό εδώ. Δεν είμαι σίγουρος όμως τώρα, έτσι απλά όπως το θυμάμαι εγώ το λέω. Μπορεί να κάνω και λάθος σίγουρα, αλλά αν θυμάμαι και σε εκείνο το post credit δεν ήταν ακόμα Iron Man. Δεν είχε ακόμα αυτό το πυρηνικό τόξο εδώ ότι έχει ο Iron Man. Πάρα πολύ ωραίο. Avengers Assemble. Avengers Assemble πρέπει να είναι το παιδικό, ρε. Γιατί όχι. Και έχουμε εδώ πίσω εντάξει ένα διαφημιστικό. Joe's Official License Merchandise και τα σχετικά. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτά είναι αντική μας αυτό το κουτί και τώρα νομίζω μπορούμε να κάνουμε έτσι μια εκτίμηση. Το αφισάκι τώρα εδώ, το μικρό αφισάκι, κάνα τα λιδάκι, νομίζω όχι παραπάνω γιατί είναι ένα μικρό αφισάκι. Αυτά τα gadget decals εδώ, πώς να τα πεις αυτά, και αυτά κάνα τα άλλο να τα πεις, λίγο παραπάνω, δεν ξέρω ακριβώς τώρα πόσο μπορεί να κάνουν αυτά. Λίγο παραπάνω από τα άλλο νομίζω μπορείς να πεις, δύο πάνω, δύο κάτω. Λοιπόν, τώρα αυτό εδώ το πολύ κλειδό που σε σχέση με το άλλο του Batman που είχαμε δει πολλές φορές που ήταν πάλι της Παλαντών και σε Woodbox και σε πιο παλιά Magicbox και Zbox νομίζω ακόμα έχει τύχει να βγάλουμε εκείνο το συγκεκριμένο του Batman. Αυτό είναι ακόμα καλύτερο γιατί είναι και κλειστό, δεν χρειάζεται να φαίνονται αυτά και βγαίνουν από εδώ μέσα ό,τι χρειαστείς και έχει και ψαλιδάκι. Αυτό ξέρω κάνατε κάρικο, μπορεί και παραπάνω και 12 ακόμα, εντάξει δεν νομίζω παραπάνω, δηλαδή και 15 να πεις όχι τόσο πάνω, αλλά και κάπου στα 10 με 12 γιατί είναι ένα αρκετά χρήσιμο αντικείμενο. Τα νομισματάκια τα οποία τα βγάλε λίγο τσιμπημένα η Ζάβη γενικά και στο site τους. Κάπου στα 12 λίρες νομίζω τους βγάλανε. Και ωραία αφού έχει τα Τζος, ωραία γιατί το βλέπω αυτό το Τζος στο νομισμα από πιο πριν και δεν το πήρα γιατί λέω όμως το τύχημα που κάνω ακούτε πάλι καλά που δεν το πήρα. Γιατί έχει και ένα Stone Trooper που θα ήθελα να πάρω που και εκείνο παίζει να το βάλω κάποια στιγμή σε κουτί. Εδώ τις παραντώνουν αυτή η κούπα Heat Chasing Mad όπως μας την λέει. Τις παραντώνουν και όλα βασικά έχει τις GBI, όχι συγγνώμη, τις GBI License κουπίτσα, αυτή κάνα 15. Γιατί και καλή κουπίτσα και έχουμε και εδώ τα heat chasing για τα σχετικά. Μπορεί και λίγο πάνω, 15 με 18. Πάλι 2-3 πάνω, 2-3 κάτω. Και η μπλούζα, πάρα πολύ γαμάτη μπλούζα που μου άρεσε πάρα πολύ. Πιστάμε ότι όχι και τόσο καλή. Αλλά γενικά και σαν ποιότητα παίζει να είναι αυτή τη φορά λίγο καλύτερη. Και σαν μπλούζα να μην είναι έτσι τα πιο φθηνά φανελάκια. Εδώ τώρα ξέρω εγώ, κάνα 15. Βαριά κάνα 20, αλλά δεν έχει τόσο καλή ποιότητα. Απλά είναι license. Οπότε και κάπου στα 15 με 20 ευρώ. Αυτό νομίζω παιδάκια μου. Εντάξει, δείτε και στο βίντεο, γράψτε κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκε το κουτί. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Αγαπημένες θεματολογίες, γεμάτο κουτί με αρκετά αντικείμενα. Ένα πολύ ωραίο κουτί. Αυτά παιδάκια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και geek βίντεο, κυρίως unboxing, συνδρομητικά κουτιά, Funko Pop, πιο premium figures και αγαλματίδια και πολλά άλλα κρίνια που έρχονται. Κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.